Έχεις δύο γονείς καλλιτέχνες, δηλαδή ένα όνομα που είναι ήδη γνωστό καλλιτεχνικά. Αυτό πιστεύεις θα σε βοηθήσει? Πιστεύω ότι και οι δύο γονείς μου κάνανε ό,τι κάνανε μόνοι τους, με το δικό τους κόπο, και φτιάξαν ό,τι ήταν να φτιάξουν οι ίδιοι, και είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να μιμηθώ κι εγώ. Δεν περιμένω μέσω ονόματος να αναδειχθώ, να το εκμεταλλευτώ, να το πούμε έτσι. Και απλά προσπαθώ να χαράξω το δικό μου δρόμο όπως κάνανε και εκείνοι. Έχει φτιάξει ο Νίκος μια πολύ ωραία ταινία, στην οποία εσύ παίζεις κιόλας και είσαι και βοηθός σκηνοθέτη. Είχαμε κάνει ένα γύρισμα για την ταινία του Νίκου, ο οποίος ήθελε να κάνει ένα ντεμπούτο επιτέλους στις σκηνές δράσεις και στις ταινίες δράσεις, και βρεθήκαμε μερικοί φίλοι να δοκιμάσουμε να πραγματοποιήσουμε το όραμα που είχε. Αλέξανδρε, εσύ σπουδάζεις σκηνοθεσία κινηματογράφου και πρώτη φορά ως ηθοποιός, πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία? Πρώτη φορά ως ηθοποιός δεν ήταν. Το κάνω γενικά για φίλους όταν θέλουν να κάνουν κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο κοιτάω επαγγελματικά για την ώρα. Ξέρω ότι κάποια άλλη ταινία που ετοιμάζεται θα την προτείνετε στο Netflix. Έχουμε κάνει επικοινωνία με κάποια άτομα στην Αμερική. Έχουμε κάνει επικοινωνίες με το Netflix σε πολύ βασικό βαθμό. Όλο αυτό ξεκίνησε σαν ιδέα που θεωρώ στον ελληνικό κινηματογράφο, στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, δεν έχουμε αρκετές ταινίες δράσης. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι εκτός της κωμωδίας, του δράματος και του κοινωνικού δράματος που βλέπουμε εδώ.